πιστεύω ότι δεν αξίζαμε την ήττα, γιατί με την εικόνα του παιχνιδιού δεν απειληθήκαμε και πολύ. Ενώ είχε την υπεροχή η Μπενφίκα, δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές φάσεις και από ό,τι μάθαμε κιόλας, η φάση του goal in offside, το είδα και εγώ ξεκάθαρα στη φάση ότι ήταν πιο μπροστά ο παίκτης και απορούσα γιατί δεν έδωσε κάτι τέτοιο. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι εκεί. Θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Σίγουρα υπάρχουν. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Θα πάμε εκεί πέρα ξεχνώντας αυτό το αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε κάτι θετικό. Σίγουρα επειδή έχουμε δεχτεί ένα γκολ στην έδρα μας πρέπει να παίξουμε πιο επιθετικά. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Αμυντικά η τακτική που ακολουθήσαμε σήμερα ήταν πολύ καλή. Όλα τα παιδιά δώσανε το 100% και πιστεύω με περισσότερη επιθετική τακτική να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάσεις για γκολ. Το κατάλαβα κατευθείαν, ναι, γιατί ήταν ξεκάθαρο. Ήταν πολύ κοντά σε μένα και απορούσα γιατί δεν το έδωσε. Προσωπικά εγώ δεν είχα κάποια επαφή, τώρα κάποιος άλλος δεν ξέρω αν το έκανε. Μα η απόφαση δεν αλλάζει, ό,τι και να είναι τώρα, έχει δοθεί. Κοιτάμε μπροστά και αυτό που είπα, θα πάμε εκεί για να πάρουμε κάτι θετικό.